Αυτή εδώ η τύπη ήταν απέθαντη πριν το απέθαντο γίνει της μόδας. Μπορεί ο εγκέφαλός σου να έχει σαπίσει εδώ και πολύ καιρό, αλλά αυτό δεν θα τους κόψει την όρεξη. Μερικά μόνο χτυπήματα αρκούν για να τους ξεκάνεις. Πρόσεχε μην αστοχήσεις. Αυτό θα ήταν ντροπιαστικό. Οι νούμερο ένα οπαδοί του Νταν δεν μπορούν να σε βοηθήσουν, αλλά θα σε ακολουθήσουν ως την άκρη της γης ή τουλάχιστον ως την άκρη του νεκροταφείου. Αυτοί οι γκάργκοιλ φύλακες δεν είναι ιδιαίτερα συζητήσιμοι και μη ζητήσεις να ακούσεις την τραγουδιστή φωνή τους, εκτός κι αν γουστάρεις το σκληρό ροκ. Μπαντουμτς. Σου έχει συμβεί ποτέ να αφήσεις το σπίτι γεμάτος όρεξη και σκοπό μόνο για να συνειδητοποιήσεις ότι ξέχασες πίσω κάτι πολύ σημαντικό? Λοιπόν, αυτοί οι τύποι νιώθουν έτσι συνέχεια. Την εποχή του βασιλιά Πέρεγκριν, τα δαιμόνια χρησίμευαν ως υπηρέτες στα σπίτια. Δυστυχώς, ήταν μια απάνθρωπη εποχή και πολλοί αφέντες κακομεταχειρίζονταν τα δαιμόνια τους. Δεν είναι να μπορεί κανείς που αυτά τα ύπουλα πλασματάκια σύναψαν μυστική συμμαχία με τον Τζάροκ. Το πρωί της μάχης της Γκάλωμυρ, όλοι οι άντρες του βασιλιά Πέρεγκριν ξύπνησαν για να ανακαλύψουν ότι όλα τα δαιμόνια είχαν εξαφανιστεί μαζί με όλα τα εσώρουχα του βασιλείου. Ποτέ ξανά ένα στρατός δεν ιτήθηκε τόσο ικτρά πριν καλά-καλά αρχίσει η μάχη. Δεν είναι υπέροχη η φύση? Αυτή η όμορφη οικογένεια Λίκων βρήκε ένα χαρούμενο σπιτικό στο νεκροταφείο. Πίσω στη φωλιά τους, 6 χαριτωμένα και ζωηρά λυκόπουλα περιμένουν τη μαμά και τον μπαμπά να γυρίσουν με πεντανόστιμο φρέσκο κρέας. Εντάξει, το κρέας του νεκροταφείου δεν είναι και το πιο φρέσκο, αλλά τουλάχιστον το βρίσκουν εύκολα και με ασφάλεια. Αλλά άκου κι αυτό. Σε άλλα μέρη της Γκάλωμυρ, οι εκδικητικοί αγρότες κυνήγησαν αυτά τα μεγαλοπρεπή ζώα στο σημείο του αφανισμού. Αλλά ευτυχώς που αυτή η τελευταία ευτυχισμένη οικογένεια βρίσκεται εδώ, στη γαλήνη και την ηρεμία του νεκροταφείου, όπου δεν κινδυνεύουν από απολύτως τίποτα. Αυτοί οι αχυράνθρωποι γυρίζουν και κερδίζουν. Συνεργάζονται με τα κοράκια για να προστατέψουν τα χωράφια με καλαμπόκι από τους ξένους, τους οποίους υποδέχονται με κοφτερή και στριφογυριστή στοργή. Η ζωή δεν είναι εύκολη για αυτούς τους φτωχούς αγρότες. Όσο ο πληθυσμός της Γκάλωμυρ μειώνεται, το ίδιο συμβαίνει και στη ζήτηση για σπαρτά. Δεν είναι να μπορεί κανείς που κρύβονται σε θυμονιές. Δείξε τους συμπόνια και άφησε τους να σε μαχαιρώσουν κανά δύο φορές, ε! Τα εργατικά κλεπτομανή δαιμόνια κατασκεύασαν αυτές τις πανίσχυρες μηχανές για να κλέβουν τη σοδιά των αγροτών. Προσωπικά πιστεύω ότι θα κέρδιζαν περισσότερα αν τις κατασκεύαζαν μαζικά και τις πουλούσαν στους αγρότες, αλλά οι κλέφτες ξέρουν μόνο να κλέβουν. Αυτά τα τρομερά πλάσματα που παραμονεύουν στο καλαμπόκι είναι σιωπηλά, εντελώς αόρατα και 100% θανατηφόρα. Είναι επίσης η πιο οικονομική λύση που θα μπορούσε να σκεφτεί ένας πιεσμένος δημιουργός βιντεο παιχνιδιού για να εμποδίσει τον παίκτη να πάει εκεί που δεν είναι ευπρόσδεκτος. Ωραία! Είναι νυχτερίδες βαμπύρ. Βασικά είναι απλές νυχτερίδες, αλλά δαγκώνουν. Και αυτό είναι βαμπυριάρικο. Αυτές οι κάποτε καλοσυνάτες κολοκύθες έπεσαν θύματα της τοξικής επιρροής του βασιλιά των κολοκυθών. Είναι ακόμα νόστιμες, αν τις πείσεις να μη σε δολοφονήσουν. Αλλά για έλα λίγο στη θέση τους. Πώς θα σου φαινόταν αν κάποιος σου άνοιγε το κεφάλι, σου έβγαζε το μυαλό και έπειτα σκάλιζε ένα γελίο χαμόγελο στο πρόσωπό σου? Δεν πρόλαβαν να βγουν από το κουκούτσι και ήδη βιάζονται να μεγαλώσουν. Ανυπομονούν να σκορπίσουν παντού τον δικό τους κολοκυθόσπορο. Αυτοί οι αρουραίοι φαίνονται άκακοι, αλλά έχουν νύχια και σίγουρα σχεδιάζουν κάτι τρομερό. Κάθε αρουραίος που σκοτώνεις είναι μια πράξη προδοσίας ενάντια στον Ντέροκ, τον φοβερό βασιλιά των αρουραίων. Οι υπνοτισμένοι κάτοικοι μιας κάποτε ακμάζουσας πόλης θα σε καλέσουν με τα χαράς για ένα τσάι, αλλά αν ζητήσουν να δανειστούν το φτιάρι, καλά θα κάνεις να αρνηθείς. Η ομάδα μηχανικών μπράβων του Ζάροκ, που αναπτύχθηκε βαθιά μέσα στην πόλη της Τρέλας, αλλά κατασκευάστηκαν στην Κίνα φυσικά. Κινούνται χάρη στο κάρβουνο στο στομάχι τους, αλλά είναι τέλειο για να ψήσεις πεντανόστιμα κοψίδια.
Μαθητές του επικεφαλής μοναχού, αυτοί οι ρασοφόροι τρελάθηκαν εξαιτίας της εξαφάνισης του δασκάλου τους και από τις ατέλειωτες ασυναρτησίες του Τζακ. Ο στριγκός ήχος της καμπάνας τους ενημερώνει για την άφιξη ενός ανεπιθύμητου επισκέπτη ή ότι είναι ώρα για φαγητό, ή και τα δύο. Οι άνθρωποι σπάνια σκέφτονται πόσο δύσκολο είναι να κλαδέψεις έναν ευαίσθητο θάμνο, ειδικά όταν ξερνάει και φωτιά, και που θα προτιμούσε σίγουρα να καεί, παρά να κάνει το μοντέλο για τη δική σου κυπογλυπτική. Όχι, οι κυπουροί της Γκάλωμυρ δεν απολαμβάνουν την καταξίωση που τους αρμόζει. Με την εξαφάνιση του επικεφαλής μοναχού, αυτοί οι ασθενείς αφέθηκαν ελεύθεροι να ξεσαλώσουν. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς ήταν αυτό που τους έκανε να τρελαθούν. Ίσως ήταν μαγεία, ίσως το φεγγάρι, ίσως να έγλειψαν όλοι φρήνους. Σοβαρά, δεν πρέπει να γλύψεις αυτούς τους φρήνους. Αυτή είναι στα αλήθεια η εξέλιξη των αρχαίων δράκων. Οι τρομεροί προγονείς τους θα ντρέπονταν. Μην τους γλύψεις. Αν το κάνεις, θα καταλήξεις στο τρελάδικο. Όχι, σοβαρά, μην το κάνεις. Η δηλητηριώδης γύρι προστατεύει αυτά τα φυτά από θηρευτές. Για να είναι σίγουρα, τη ρίχνουν σε οτιδήποτε κινείται. Στις μέρες μας, η ασφάλεια είναι το παν. Ένα από τα πιο σατανικά, πιο φωνικά πλάσματα που έζησαν ποτέ. Ευτυχώς, ένας μεγάλος ήρωας τα κλείδωσε όλα σε μια αέροστεγή κρύπτη πριν από εκατοντάδες χρόνια. Μην ανησυχείς, είμαστε ασφαλείς. Μόνο ένας εντελώς πανηλήθιος θα τολμούσε να τα ελευθερώσει. Πες μου ότι δεν το έκανες. Καταπληκτικά πλάσματα τα μυρμήγκια. Το ήξερες ότι είναι τόσο παλιά όσο και οι δεινόσαυροι? Ότι μιλάνε χρησιμοποιώντας χημικά? Ότι έχουν συλλογική νοημοσύνη? Και αντίθετα με την κοινή πεποίθηση, πραγματικά δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το παντελόνι σου? Το βαρύτερο πεζικό και το πλέον ακατάλληλο για τη μάχη της Γκάλωμυρ. Πολλοί ήταν αυτοί που χάθηκαν από τη λάσπη, όχι από τα σπαθιά και τα δόρατα. Αυτοί οι απέθαντοι υπότες είναι πιο αποτελεσματικοί όταν κατρακυλάνε σε λόφους ή εκτοξεύονται από καταπέλτες. Ο φύλακας του Βάλτου, που λέγεται ότι ζει βαθιά κάτω από την επιφάνεια του νερού, τρελαίνεται για φυσική επαφή. Παρόλο που είναι πολύ ντροπαλός για να δείξει τα πολλά πρόσωπά του, του αρέσει να κρατά επαφή. Μερικές φορές όμως δεν λέει να ξεκολλήσει. Το χώμα αυτών των αρχαίων πεδίων μάχης, που ποτίστηκε από το αίμα των αιώνων, ξερνά τα απομεινάρια αυτών των άμυρων ψυχών. Η μάχη τους έπρεπε να έχει λήξει προπολού, αλλά ακόμα συνεχίζουν να ψηφώντας ολοπερηφάνεια τους ζωντανούς. Κάποτε αυτοί οι αποκαρδιωμένοι δειλοί εγκατέλειψαν το πεδίο της μάχης και τώρα είναι παγιδευμένοι σε αυτό, καταδικασμένοι να ζουν για πάντα τη στιγμή της μεγαλύτερης ντροπής τους, και το για πάντα διαρκεί πολύ. Ζόρικα τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται οι νεκροί δεν είναι όλο χαρές και πανηγύρια. Αυτοί οι δαίμονες του νερού παρασέρνουν αφελείς ψαράδες κοντά στο νερό και έπειτα τους τραβούν με τα ουρλιαχτών στον υγρό τάφο τους. Δεν βρίσκει κανείς εύκολο γεύμα στην Γκάλωμυρ. Τουλάχιστον όχι αν είσαι άνθρωπος. Οστρακοειδείς μισθοφόροι. Οι φύλακες της Γκάλωμυρ είναι σκληρόπετσοι αλλά κακοπληρωμένοι. Παρ' όλα αυτά είναι κολλημένοι στον τόπο τους. Αυτές οι υδάτινες ανομαλίες βρήκαν σπιτικό στη βυθισμένη πόλη Μέλωμιντ. Εδώ περνάνε τις μέρες τους κάνοντας τελετουργικές θυσίες σε μια κακόβουλη αρχαία θεότητα. Μάλλον θα ήταν καλύτερα να μην ανακατευτείς. Μια καταδικασμένη αποστολή εξόρυξης από τους κατοίκους της Μέλωμιντ, που προκάλεσε την τραγική και βάναυση εκδίκηση των Ρινόταυρων. Από τότε έχουν πέσει σε λίθαργο. Αυτό που τους εκνευρίζει περισσότερο είναι να τους ξυπνάνε νωρίς. Και για αυτούς, νωρίς είναι ακόμα και 2 το μεσημέρι. Μην έχεις ίκτο για αυτούς τους ανόητους. Κάποτε ήταν οι πιο ιδεχθείς εγκληματίες της Γκάλωμυρ, τρομεροί στη ζωή, τρομεροί και στον θάνατο. Σε τι κόσμο ζούμε, όπου οι ένοχοι εκτελούν τους αθώους? Αυτή η αργοκίνητη αδιάκριτη είναι τόσο μα τόσο εγωκεντρική. Πρώην μέλη της υψηλής κοινωνίας της Γκάλωμυρ πλέον περιπλανώνται δίπλα στα πτώματα των απλών ανθρώπων. Ο θάνατος ενώνει τους πάντες.
Αυτό το κακεντρεχές φίδι, ανέκαθεν αντιμετωπιζόταν ως το κατώτερο από τα δύο αδέλφια, πάντα έλεγαν ο Καλκατούρα αυτό και ο Καλκατούρα εκείνο. Εφόσον δεν θέλει κανείς να τον προσκυνήσει, τότε ας μην υπάρχουν πια προσκυνητές. Αυτοί οι κλινικά νεκροί σωματοφύλακες συνεχίζουν να υπερασπίζονται τον βασιλιά Πέρεγκριν. Με τους πίσω ότι πέθανε, θα το πάρουν κατάκαρδα. Εκπαιδευμένοι στα μικρά όπλα, αυτοί οι υπότες είναι αναγκασμένοι να τα ρίπτουν επειδή έχουν μικρά χέρια. Κάποτε τα πέτρινα γκόλεμ ήταν η καλύτερη επιλογή ασφάλειας για κάστρα και ο βασιλιάς Πέρεγκριν ήταν από τους πρώτους που αγόρασε δύο για προσωπική προστασία. Φυσικά δεν έχουν άδικο όσοι λένε πως δεν πρέπει να αγοράζεις ποτέ την πρώτη γενιά ενός γκάτζετ. Όταν τα γκόλεμ άρχισαν να λιώνουν όποιον έβρισκαν μπροστά τους, οι κατασκευαστές ανακάλεσαν όλη τη σειρά προϊόντων. Δυστυχώς ο βασιλιάς Πέρεγκριν δεν πρόλαβε να επιστρέψει τα δικά του, μιας και ήταν ήδη νεκρός, οπότε τα γκόλεμ του συνεχίζουν να φυλάνε το μέρος και να λιώνουν τους πάντες. Αυτοί οι δειλοί θαλασσόλικοι λατρεύουν το πλιάτσικο. Ποτέ δεν παραπονιούνται, ακόμα και όταν καθαρίζουν το αποχωρητήριο του πλοίου. Υπάκουοι μέχρι θανάτου, δεν πρόκειται ούτε καν να στήσουν τον εαυτό τους χωρίς διαταγή. Αποτελούν το δεξί χέρι του πειρατή καπετάνιου. Παρόλο που οι ίδιοι δεν έχουν δεξί χέρι, το μεγαλύτερο προσόν τους δεν αποτελούν απειλή για τον ίδιο τον καπετάνιο. Η ώρα περνάει πράγματι γρήγορα. Αυτά τα ενοχλητικά ρολόγια θα αφαιρέσουν λεπτά από τη ζωή σου με κάθε κίνηση των δικτών τους. Αν κοιτάξεις προσεκτικά στα πρόσωπά τους, θα δεις την ώρα του θανάτου σου. Λες και δεν την ξέρεις ήδη. Τι ακριβώς κάνει ένα υπτάμενο μάτι χωρίς ένα υπτάμενο μυαλό και χωρίς υπτάμενο στόμα, πώς θα μπορούσε να αναφέρει αυτά που είδε? Υποθέτω αυτός είναι ο λόγος που προσπαθούν απλώς να σε μετατρέψουν σε στάχτη. Αυτοί είναι οι επίλεκτοι σκελετωμένοι πολεμιστές του Ζάροκ, που εκπαιδεύτηκαν από τον ίδιο τον Άρχοντα Κάρντοκ. Τα όπλα των θνητών δεν τους βλάπτουν, μόνο το χτύπημα ενός ήρωα μπορεί να εξοντώσει αυτό το κακό. Και εσύ, Σερ Φόρτεσκιου, δεν είσαι ήρωας. Τουλάχιστον όχι ακόμα.